Γεια σας, είμαι ο Βυσαρίων και όπως πάντα μαγειρεύουμε οικονομικά. Σας ετοιμάζω για μια τετραμελή οικογένεια, πάντα πλούσια, ισορροπημένα και οικονομικά γεύματα. Έχω ψάξει και έχω βρει τα καλύτερα προϊόντα από όλη την Ελλάδα. Τα μεταφέρω στο τραπέζι σας πάντα με δημιουργικές συνταγές που αν θέλετε μπορείτε να τις ξαναδείτε μπαίνοντας στη σελίδα μας μαγειρεύω-οικονομικά.gr. Σήμερα έχω ετοιμάσει κάτι πολύ καλό για εσάς. Τι είναι αυτό? Δείτε το. Σήμερα ετοιμάζουμε μια τάρτα με φρούτα και κορινθιακή σταφίδα και στη συνέχεια μια σαλάτα γεύμα με ποικιλία μαρουλιών, αυγά και σος γιαουρτιού. Σήμερα θα ξεκινήσουμε την ημέρα μας αλλά και την εβδομάδα μας με ένα γλυκό σκέτο πειρασμό. Μια τάρτα με φρούτα, συγκεκριμένα έχω επιλέξει ροδάκινα και σταφίδες. Πάμε να δούμε τι υλικά θα χρειαστούμε. Μια ζύμη για τάρτα κατευθείαν από το ψυγείο. Για τη γέμιση θα χρειαστούμε 350 ml κρέμα γάλακτος για όλες τις χρήσεις. Morning, 200 γραμμάρια τυρί σε κρέμα. 50 γραμμάρια αμύγδαλα φιλέ. 50 γραμμάρια εξαιρετικής ποιότητας κορινθιακή σταφίδα από το Αίγιο. Πενήντα γραμμάρια ζάχαρη. 6 φύλλα ζελατίνης. 350 γραμμάρια ροδάκινα κομπόστα. 300 γραμμάρια μαρμελάδα ροδάκινο. Θα χρειαστούμε και 300 ml χυμό από την κονσέρβα της κομπόστας. Πάμε να ξεκινήσουμε να μαγειρεύουμε. Η πρώτη μας δουλειά, αφού θα κάνουμε τάρτα, είναι να βάλουμε τη βάση να την ψήσουμε στο φούρνο για περίπου 25 λεπτά. Θα πάρουμε κατευθείαν από το ψυγείο μία έτοιμη ζύμη για τάρτα. Είναι μεγάλη ευκολία να βγάζεις ένα πολύ ωραίο βουτυράτο φύλλο για τάρτα και να το χρησιμοποιείς κατευθείαν. Η συσκευασία που έβγαλα χρειάζεται να μείνει 20 με 25 λεπτά εκτός ψυγείου. Κοιτάξτε εδώ πόσο ωραία και βουτυράτη είναι η ζύμη μας. Και αυτό που θα κάνουμε τώρα είναι να πάρουμε τη ζύμη μαζί με τη λαδόκολλα και να τη βάλουμε μέσα στο σκεύος που θα ψήσουμε την τάρτα μας. Αφού εφαρμόσει καλά, μπορούμε να βγάλουμε τη λαδόκολλα και μέσα εδώ να κρατήσουμε την υπόλοιπη ζύμη που περισσεύει για κάποια άλλη φορά. Ωραία. Το φούρνο τον έχω προθερμάνει στους 180 βαθμούς. Πάω να βάλω αυτό στο ψυγείο. Είναι μεγάλη ευκολία η λαδόκολλα που έχει μέσα συσκευασία. Ένα πιρούνι θα χρειαστούμε για να τρυπήσουμε όλη την επιφάνεια της ζύμης. Αυτό γίνεται για να μην φουσκώσει η ζύμη μας. Ωραία. Τέλεια. Είμαστε έτοιμοι για φούρνο τώρα. Βάλαμε τη ζύμη μέσα στο φούρνο για να ψηθεί. Και αυτό που θα κάνω τώρα είναι μέσα σε ένα μπολ όπου βάζουμε κρύο νερό να βάλουμε τις ζελατίνες να μαλακώσουμε. Οι ζελατίνες σε 1 με 2 λεπτά θα δείτε θα έχουν μαλακώσει. Τώρα θα πάρω κορινθιακή σταφίδα εξαιρετικής ποιότητας όπου θα χρειαστώ 50 γραμμάρια. Θα τη βάλω μέσα σε ένα άλλο μπολ. 50 γραμμάρια είναι το 1 τέταρτο συσκευασίας. Η συσκευασία έχει 200. Ωραία, είμαστε εντάξει. Αυτή θα την αφήσω λίγο να μουλιάσει.
με λίγο από τον χυμό που υπήρχε μέσα στην κονσέρβα της κομπόστας. Ωραία. Θέλω να ενυδατωθεί η σταφίδα, να πάρει τη γεύση από το χυμό και αυτό θα χρειαστεί να το αφήσουμε 2-3 λεπτά. Σε ένα κατσαρολάκι θα βάλουμε μέσα λίγο μαρμελάδα. Θα προσθέσω τη μισή ποσότητα της μαρμελάδας. Αυτό που κάνω τώρα το χρειάζομαι για να αρωματίσω την κρέμα που θα βάλουμε μέσα στην τάρτα μας. Μέσα στην τάρτα θα χτυπήσουμε κρέμα γάλακτος σε σφιχτή σαντιγί και θα την ανακατέψουμε μαζί με τυρί κρέμα. Μπορώ να προσθέσω μέσα την κορινθιακή σταφίδα. Ωραία. Έχει πάρει όλη τη γεύση που ήθελα. Έχει αρχίσει και έχει φουσκώσει κιόλας. Και για να δέσει η κρέμα μας, θα χρησιμοποιήσουμε τις ζελατίνες. Όπως βλέπετε, οι ζελατίνες έχουν μαλακώσει. Αυτό που κάνουμε είναι να τις τραγγίξουμε καλά, να φύγει όλο το νερό και να τις βάλουμε και αυτές μέσα στην κατσαρόλα. Σε μέτρια φωτιά ανακατεύουμε το μείγμα μας μέχρι να λιώσουν οι ζελατίνες. Τώρα που έλειωσε τελείως η ζελατίνη, αυτό που κάνουμε είναι να το κατεβάσουμε από τη φωτιά και να το αφήσουμε να κρυώσει. Πάμε να ετοιμάσουμε τη σαντιγί μας. Εδώ θα χρειαστώ το μίξερ. Όπου θα χτυπήσω κρέμα γάλακτος για όλες τις χρήσεις. 350 ml χρειαζόμαστε κρέμα γάλακτος για όλες τις χρήσεις. Ανοίγω μία συσκευασία, οπότε θα τη βάλω όλη. Και θα βάλω και λίγο παραπάνω. Απ' την άλλη μπορεί να φτάσουμε και 370. Ξέρετε, τώρα θα κάνουμε μία πλούσια, λαχταριστή και σφιχτή σαντιγί. Ωραία. Τέλεια. Θα προσθέσουμε και τη ζάχαρη. Σε χαμηλή ταχύτητα στην αρχή και στη συνέχεια ανεβαίνουμε. Έχει γίνει σαντιγί από ό,τι βλέπω. Κοιτάξτε πόσο ωραία και σφιχτή σαντιγί έχει σχηματιστεί. Αυτό που πρέπει να κάνουμε είναι να πάρουμε το τυρί κρέμα. Θα πάρω τη Μαρίζα από εδώ, δεν πειράζει, γιατί θα το χρησιμοποιήσουμε σε λίγο αυτό. Θα προσθέσω μέσα το τυρί κρέμα και θα το χτυπήσω ελαφρά, λίγο να πάρει μέσα το τυρί. Ωραία. Τώρα θα προσθέσω το μείγμα που έχουμε κάνει με τη ζελατίνη, τη σταφίδα την κορινθιακή και το χυμό από την κομπόστα. Αυτό θα βοηθήσει και την κρέμα μας να παραμείνει σφιχτή και μέσα στο ψυγείο. Είναι σημαντικό όμως, πριν το βάλουμε, να είμαστε σίγουροι ότι έχει κρυώσει 100%. Ωραία. Και η επόμενη δουλειά που έχουμε να κάνουμε είναι να βγάλουμε την τάρτα που έχει ψηθεί από το φούρνο. Ωραία. Έχει ψηθεί πάρα πολύ καλά η ζύμη από ό,τι βλέπετε. Έχει πάρει λαχταριστό χρώμα και οι τρύπες που κάναμε με το πιρούνι τη βοήθησαν στο να μην φουσκώσει. Την αφήνω 1-2 λεπτά να έρθει σε θερμοκρασία δωματίου για να μην κόψει κρέμα και βάζω από πάνω κατευθείαν την κρέμα που έχουμε ετοιμάσει. Θα απλώσω σιγά σιγά την κρέμα. Ωραία. Την απλώνω να πάει παντού
και σταφίδες. Τέλεια. Πάρα πολύ ωραία. Αυτό που πρέπει να κάνουμε τώρα είναι να πάμε να την αφήσουμε στο ψυγείο για 20 με 25 λεπτά μέχρι να αρχίσει να δένει. Τώρα στο χρόνο θα το δείτε ανάλογα με το πόσα πράγματα έχετε μέσα στο ψυγείο σας. Για τη συνταγή μας τάρτα φρούτων με σταφίδες χρησιμοποιήσαμε μία συσκευασία ζύμη για τάρτες 4,70 €, για τη γέμιση 350 ml κρέμα γάλακτος για όλες τις χρήσεις 2,33 €, 200 γραμμάρια τυρί κρέμα 1,70 €, 50 γραμμάρια αμύγδαλο φιλέ 1,81 €, 50 γραμμάρια σταφίδα κορινθιακή 30 λεπτά, 50 γραμμάρια ζάχαρη και 6 φύλλα ζελατίνης 1,04 €, 350 γραμμάρια ροδάκινα κομπόστα 1,60 €, 300 γραμμάρια μαρμελάδα ροδάκινο 2,32 €, και 300 ml από τον χυμό της κομπόστας. Η προηγούμενη συνταγή μας στήχησε 15,79 €. Πάμε τώρα να ετοιμάσουμε μια λαχταριστή σαλάτα με ποικιλία μαρουλιών, αυγά ελευθέρας βοσκής και ένα λαχταριστό δροσερό dressing γιαουρτιού. Να δούμε τι υλικά θα χρειαστούμε. 400 γραμμάρια ποικιλία μαρουλιών. 3 αυγά από κότες ελευθέρας βοσκής. 100 γραμμάρια καπνιστό μπέικον. 100 γραμμάρια μανιτάρια. 2 κρεμμυδάκια φρέσκα που τα έχουμε ψιλοκόψει. Λίγα κρουτών. Μερικά φύλλα μέντας. Και να δούμε τώρα τι θα χρειαστούμε για το dressing. 200 γραμμάρια στραγγιστό γιαούρτι. 20 γραμμάρια μουστάρδα. Χυμό αλλά και ξύσμα από 2 lime. Λίγα φύλλα μέντας ακόμα για το dressing. 30 ml ελαιόλαδο, αλάτι και πιπέρι. Αυτό που θα χρειαστεί να κάνουμε για τη σαλάτα μας στην αρχή είναι να σοτάρουμε σε ένα τηγάνι που έχω βάλει να ζεσταίνεται το μπέικον μαζί με τα μανιτάρια. Τα αυγά θα τα βάλω σε ένα κατσαρολάκι να βράσουν, πάντα με κρύο νερό. Οπότε, βάλαμε κρύο νερό στο κατσαρολάκι. Θα πάρω από αυγά από κότες ελευθέρας βοσκής. Θα χρησιμοποιήσω 3 αυγά. Προσεκτικά τα βάζουμε μέσα για να μην σπάσουνε. Ωραία. Είναι από κότες που ζουν ελεύθερες. Πάντα όταν βράζουμε αυγά, βάζουμε αλάτι και ξύδι. Αυτά τα δύο βοηθάνε πρώτον στο να μην σπάει το τσόφλι του αυγού και δεύτερον στο να ξεφλουδίζεται εύκολα. Θα βάλω και ξύδι. Ωραία. Το αφήνω μέχρι να αρχίσει να βράζει και από τότε μετράμε περίπου 6 με 7 λεπτά. Πάμε να συνεχίσουμε. Μπέικον και μανιτάρια. Θα τα ψιλοκόψουμε και τα δύο. Το μανιτάρι, όπως βλέπετε, εξωτερικά το έχω καθαρίσει. Το έχουμε ξαναπεί. Είμαι ένα ελαφρώς βλεγμένο, με ένα νοπό σφουγγαράκι, σκουπίζετε το μανιτάρι ή το πιάνετε απ' έξω και το ξεφλουδίζετε. Εγώ έχω κάνει το δεύτερο. Τα έχω ξεφλουδίσει. Θα τα ψιλοκόψω. Βλέπετε ότι τα κοτσάνια από τα μανιτάρια τα έχω αφαιρέσει. Πολλές φορές το κάνω αυτό, γιατί δεν έχουν τόσο θρεπτική αξία όσο το μανιτάρι το από πάνω μέρος. Ωραία. Έχω κόψει τα μανιτάρια. Θα πάρω και το μπέικον.
καπνιστό μπέικον και αυτό κατευθείαν θα μου δώσει γεύση και άρωμα μόλις πέσει στο τηγάνι, αλλά και μέσα στη σαλάτα. Σε λεπτές λωρίδες. Τέλεια. Πάμε στο τηγάνι. Λίγο ελαιόλαδο. Ωραία. Στην αρχή θα προσθέσω τα μανιτάρια. Τα μανιτάρια χρειάζονται περισσότερη θερμοκρασία και αρκετά δυνατή φωτιά. Οπότε θα τα αφήσω μόνα τους για 2-3 λεπτά, αλλά εμείς μέχρι να ετοιμαστούν τα μανιτάρια θα πάμε να κάνουμε ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα. Και μόλις επιστρέψουμε θα είναι έτοιμα τα μανιτάρια για να προσθέσουμε και τον μπέικον. Να είστε εδώ. Καλησπέρα και πάλι. Έχουμε επιστρέψει γιατί έχουμε αφήσει στη μέση μια λαχταριστή σαλάτα. Αυτό που έχω κάνει είναι να βάλω τα αυγά να βράσουν σε νερό με ξύδι και αλάτι. Να βάλω μανιτάρια σε ένα τηγάνι με λίγο λάδι να τα σοτάρω. Όπου εδώ θα προσθέσω και το ψιλοκομμένο καπνιστό μπέικον. Θέλω και το μπέικον αυτό λίγο να σοταριστεί. Γιατί ξέρετε, έχει μια λαχταριστή γεύση και αυτό, κατευθείαν μόλις ζεσταίνεται. Οπότε, με το που θα μπει και αυτό μέσα στη σαλάτα μας, θα απογειώσει τελείως τη γεύση. Μια ποικιλία από μαρούλια, αυγά από κότες που ζουν ελεύθερες και ένα λαχταριστό dressing γιαουρτιού είναι αυτά που θα συνθέσουν τη λαχταριστή σαλάτα που ετοιμάζουμε σήμερα. Εδώ δεν χρειάζεται να προσθέσουμε καθόλου αλάτι και πιπέρι. Πιστεύω ότι πρέπει να το βγάλουμε. Το κλείνω. Τα αυγά είναι έτοιμα και αυτά. Οπότε κατευθείαν τι κάνουμε. Μόλις βράσουν τα αυγά, τα βάζουμε σε κρύο νερό. Οπότε, κάτω από τη βρύση, αφήνουμε να τρέχει νερό, να κρυώσουν. Θα γεμίσω μέχρι πάνω με νερό. Ωραία. Και τα αφήνω στην άκρη. Θα χρειαστώ ένα μεγάλο μπολ. Θα φέλω την ποικιλία με τα μαρούλια. 400 γραμμάρια θα χρησιμοποιήσω, που είναι δύο συσκευασίες. Θα ανοίξω τη συσκευασία από αυτά τα φρεσκοπλημμένα μαρούλια. Δεν χρειάζεται να τα κόψουμε, γιατί είναι ήδη στο μέγεθος που θέλουμε. Σας είπα, είναι μία γρήγορη και λαχταριστή σαλάτα. Έχω βάλει τα μισά. Θα ανοίξω την επόμενη συσκευασία. Θα προσθέσω λίγα ακόμα τώρα και τα υπόλοιπα στη συνέχεια. Θα βάλω μέσα λίγο φρέσκο κρεμμύδι. Φύλλα μέντας. Ωραία, έτσι δεν χρειάζεται να ψιλοκόψουμε. Άρωμα θέλουμε να μας δώσουνε. Ωραία. Και μερικά κρουτών. Τα αφήνουμε στην άκρη για να ετοιμάσουμε το dressing. Θα πάρουμε το γιαούρτι, τα φύλλα της μέντας, μουστάρδα, ξύσμα και χυμό από lime, αλάτι, πιπέρι και ελαιόλαδο θα βάλουμε στη συνέχεια. Αρχικά θέλω να ψιλοκόψω τα φύλλα της μέντας. Εδώ θα τα αφαιρέσω από το κοτσάνι, από τον κορμό. Θα βάλω σκέτα τα φύλλα. Θέλω να τα ψιλοκόψω για να μου δώσουν ένα δροσερό άρωμα στο dressing γιαουρτιού που θα ετοιμάσω. Κοιτάω να τα τυλίξω όσο μπορώ στο κέντρο, έτσι να τα βάλω και αυτά μέσα. Θα τα ψιλοκόψουμε. Ωραία. Βάζουμε το γιαούρτι. What a glorious time.
Θα βάλουμε τη μουστάρδα. Ωραία. Το ξύσμα από το lime. Χυμό από lime. Θα βάλω λίγο και θα προσθέσω συνέχεια, αν χρειάζεται. Ελαιόλαδο 30 ml. Πιπέρι. Αλάτι. Την ψιλοκομμένη μέντα. Και πάμε να τα ανακατέψουμε. Με ένα σύρμα τα ανακατεύουμε όλα μαζί. Αυτό το δροσερό dressing. Ωραία. Μπορούμε να προσθέσουμε και το υπόλοιπο lime. Τέλεια. Το dressing είναι έτοιμο. Πάμε να δούμε υλικά και κόστος συνταγής μας. Για την πλούσια σαλάτα μας με ποικιλία μαρουλιών, με αυγά και σος γιαουρτιού, χρησιμοποίησαμε 400 γραμμάρια, 2 συσκευασίες, φρέσκια σαλάτα, 3 μαρούλια, 4 ευρώ και 74 λεπτά, 3 αυγά ελευθέρας βοσκής, 98 λεπτά, 100 γραμμάρια μπέικον, 1 ευρώ και 15 λεπτά, 100 γραμμάρια μανιτάρια, 37 λεπτά, 2 κρεμμύδια φρέσκα, 19 λεπτά, 20 γραμμάρια κρουτών, 30 λεπτά, 2 φύλλα μέντας, αλάτι, πιπέρι. Για το dressing, 200 γραμμάρια γιαούρτι 90 λεπτά, 30 ml ελαιόλαδο 19 λεπτά, 20 γραμμάρια μουστάρδα 13 λεπτά, χυμό και ξύσμα από 2 lime 24 λεπτά, λίγα φύλλα μέντας, προαιρετικά. Η συνταγή μας στοίχησε 9 ευρώ και 32 λεπτά. Πάμε τώρα να ολοκληρώσουμε τη σαλάτα μας. Έχουμε φτιάξει το δροσερό dressing γιαουρτιού. Θα προσθέσω λίγο dressing μέσα σαλάτα. Θα αρχίσω το ανακάτεμα, έτσι γιατί θέλω να πάει παντού το dressing. Και μην ξεχνάτε, έχουμε αφήσει λίγο ακόμα από τη συσκευασία, τη δεύτερη που ανοίξαμε. Έχουμε πει πάντα ότι βάζουμε dressing τελευταία στιγμή πριν σερβίρουμε. Αυτό γίνεται γιατί κατευθείαν με το που πέφτει το dressing μειώνεται ο όγκος του μαρουλιού. Προσθέσω και το υπόλοιπο. Βάλω τα υπόλοιπα μαρούλια. Συνεχίζω το ανακάτεμα εδώ τώρα προσεκτικά. Φανταστείτε τώρα τη γεύση που θα μας δώσει στην ποικιλία των μαρουλιών αυτό το dressing με τη μέντα. Είμαστε τέλεια, πιστεύω. Μία τσιμπίδα θα χρειαστώ για να με βοηθήσει. Θα ρίξω τη σαλάτα μέσα στην πιατέλα. Κοιτάξτε πόσο ωραία έχουν ντρεσαριστεί όλα τα μαρούλια μας. Μία σαλάτα γεύμα. Προσθέτουμε το φρέσκο κρεμμύδι, κρουτών, θα φέρω το μπέικον με τα μανιτάρια που έχουν ήδη κρυώσει, θα τα βάλω γύρω γύρω κι αυτά, ωραία, θα βάλουμε τα αυγά γύρω-γύρω μέσα στη σαλάτα. Πιστεύω ότι όλοι θα τα απολαύσουν. Ωραία. Έχει μένει λίγα ακόμα από το dressing. Ωραία. Και η σαλάτα με ποικιλία μαρουλιών, αυγά και dressing γιαουρτιού είναι έτοιμη. Καλή σας απόλαυση.
Πάμε να σερβίρουμε και τη λαχταριστή δροσερή τάρτα που έχουμε με τα ροδάκινα από το ψυγείο. Η τάρτα έχει μείνει στο ψυγείο 25 λεπτά, έχει παγώσει και αυτό που μένει να κάνουμε είναι προσεκτικά να τη βγάλουμε. Βάζω τη μαρμελάδα μέσα σε ένα μπολ. Αυτό εδώ ακριβώς θέλω για να αραιώσω τη μαρμελάδα μου ελαφρώς. Ανακατεύω με ένα κουτάλι. Το βάζω στο κέντρο όπως βλέπετε και το αφήνω να απλωθεί μόνο του. Αυτά θα τα βάλω γύρω-γύρω. Κατά αυτόν τον τρόπο μία λαχταριστή τάρτα ετοιμάζουμε με μία ζύμη τάρτας όπου την πήραμε κατευθείαν από το ψυγείο. Λίγο χρόνο τρώτε στο να τη στολίσετε, αλλά πιστέψτε με, όταν δείτε το αποτέλεσμα θα καταλάβετε γιατί άξιζαν αυτά τα 3 λεπτά που θέλουμε για να στολίσουμε την τάρτα μας. Αμύγδαλο φιλέ όπου θα μπει στο κέντρο και λίγο γύρω γύρω και πάνω στα ροδάκινα κομπόστα. Και η τάρτα με ροδάκινα και κορινθιακή σταφίδα είναι έτοιμη. Καλή σας απόλαυση. Αυτές ήταν και οι συνταγές μας για σήμερα. Σας εύχομαι καλή επιτυχία όταν σε ετοιμάσετε. Να είστε καλά. Γεια σας.